Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα ξεκινάμε. Ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου Χρήστος Κιώσης. Σε λίγο θα δώσει κιτάλι σε Δημήτρη Μπαλόμπα. 2-2 τους έχουμε στην ώρα για μπλε. Βέβαια. Όλοι δουλεύουν για μας. Όλοι δουλεύουν για μας. Παρέα με την Data Lab στο κέντρο διαβίου μάθησης, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά. Για εσάς που θέλετε να γίνετε επαγγελματίες μπαρίστα και όχι βαρίστα, θέλω να πω κάτι από τη Δευτέρα, το ξέχασα, θα το πω σήμερα. Επαγγελματίες bartender, να κάνετε σεμινάρια στο σέρβις και όλα αυτά με πιστοποίηση σε λίγες μόνο ημέρες. 2310-222-962, dandalabs.edu.gr και Εθνικής Αμήνης 14α, τα γραφεία για απαραίτητες πληροφορίες. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 8 με ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα. Η σημερινή μέρα, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει τόσα πολλά πράγματα να σας πούμε. Μακάρι να υπήρχαν. Ξέρω πόσο κουραστικό είναι, πόσο μάλλον για μένα που θέλω να ξεκινήσω μια εκπομπή, να μην έχω να σας πω κάτι για το ποδόσφαιρο. Μήνες τώρα, είναι πάρα πολύ κουραστικό και ακόμα μια τέτοια εκπομπή είναι η σημερινή. Να μην έχω να σας πω κάτι ουσιαστικό, κάτι οριστικό για το ποδόσφαιρο, γιατί κάθε μέρα λέμε. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 και το mail της εκπομπής blue-libero@yahoo.gr. Αναμένω τα mail σας, τα μηνύματά σας. Είναι σημαντικό που ειδικά τις τελευταίες μέρες συμμετέχετε μέσω μηνυμάτων. Και σας ευχαριστώ ξανά για αυτό, γιατί ο μονόλογος δεν είναι ότι καλύτερο. Και θα χαρώ να το κάνετε και σήμερα. Ήδη έσκασε το πρώτο κλασικό καθιερωμένο μήνυμα του φίλου του Μάνου. Γιώργο, ζούμε για να σ' ακούμε. Έσπασαν τα νεύρα μας με όλο αυτό που ζούμε. Ηρακλής, ο γλυκός τρόπος ζωής, αλλά και αιτία θανάτου. Σας έχουμε πει ούκο λίγες φορές ποια είναι τα δεδομένα μέχρι στιγμής για τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Ή καθόλου, ή το γάμα εθνική με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ο ένας έχει να κάνει με αφημί, ο άλλος έχει να κάνει χωρίς αφημί. Το χωρίς αφημί σημαίνει χωρίς αγωνιστική προοπτική, γιατί αν ανέβει η ομάδα, ξαναλέω, θα κουβαλά χρέη Παπαθανασάκη Παπαδόπουλου. Με αφημί δεν είναι κάτι εύκολο. Υπάρχουν ομάδες που σας έλεγα και τις προάλλες ότι ζητούν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε και είναι υπερβολική η στάση τους για αυτή την κατηγορία όταν μιλάμε για τέταρτη τάξη κατηγορία. Εξακολουθώ και καταγράφω πολλούς να διαφωνούν μεταξύ τους ή όχι πολλούς, το παίρνω πίσω, κάποιους να διαφωνούν μεταξύ τους, δηλαδή υπάρχουν κάποιοι στον Ηρακλή που επιθυμούν η ομάδα να μην παίξει καθόλου. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι στον Ηρακλή που επιθυμούν η ομάδα να αφοσιωθεί μόνο στο να βρει αφημί για του χρόνου Super League και επενδυτή. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που επιθυμούν η ομάδα να παίξει με το αφημί του ιδρυτικού την τέταρτη κατηγορία με την ΚΑΠΑ 19. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που λένε ότι όχι, είμαστε κοντά στο να βρούμε ένα αφημί τέταρτη κατηγορία. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Θα δούμε τι θα επικρατήσει. Πάει και η Τετάρτη, αύριο έχουμε Πέμπτη. Κάποια γενική συνέλευση δεν έχει συγγνώμη, ανακοινωθεί. Πόσες εβδομάδες τώρα μέσα σε ολόκληρο καλοκαίρι φάγαμε εδώ με εκπομπές, λέγοντας ότι από εβδομάδα περιμένουμε γενική συνέλευση και από εβδομάδα περιμένουμε γενική συνέλευση. Ούτε αυτή την εβδομάδα έχουμε κάτι. Το θεωρώ δύσκολο μέχρι την Παρασκευή, γιατί πότε θα ανακοινωθεί, πότε θα γίνει, πότε θα ενημερωθεί ο κόσμος. Δεν ξέρω όσοι το προλάβατε νωρίτερα στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Όσοι δεν το προλάβατε, θα το ακούσετε τώρα ξανά στην εκπομπή για τον Ηρακλή, φυσικά, στην ώρα για μπλε, εδώ στο Λίμπερο 107,4. Το ολοκένουργιο σποτάκι για τα διαρκείας, ραδιοφωνικό σποτάκι, για τα διαρκείας του μπασκετικού Ηρακλή, με Αριστίδη Μούμογλου, με David Ingram, με Λευτέρη Κακιούση, εκείνο το καλάθι με την Αντίπ, με στιγμιότυπα ηχητικά από το παρελθόν σπουδαία του μπασκετικού Ηρακλή. Για ρίξτε το ρε Μιτσάρα. Καλά η
Η προφορά. Αμερικανός είναι ο άνθρωπος, ούτως ή άλλως, αλλά όταν ακούς Ingram. Εντάξει. Εκεί σταματάνε όλα, μητσάρα μου. Όταν ακούς Ingram, εκεί σταματάνε όλα. Ή εκεί αρχίζουν όλα, όπως θέλει ο καθένας. Ο φίλος ο Τόλης γράφει: καλησπέρα, φίλε Γιώργο. Καμιά μεταγραφή για τον μπάσκετ θα μας πεις, μας καλοέμαθες κάθε μέρα και από μία. Σήμερα δεν έχει μεταγραφή. Η αλήθεια είναι ότι αρκετές από τις μεταγραφές έπεσαν χρονικά και πάνω στην εκπομπή. Με το που ξεκινούσαμε, τσαπ, πετούσαμε και μια ανακοίνωση. Σήμερα ανακοίνωση δεν υπάρχει προς το παρόν. Μακάρι να υπάρξει. Υπάρχουν κάποια σενάρια για συγκεκριμένους παίκτες που ενδιαφέρουν. Αλλά όπως ξέρεις, φίλε Τόλη, γιατί ακούς χρόνια την εκπομπή, δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Δεν ήταν ωραίο αυτό που έγινε όλο το καλοκαίρι, που έσκαγε μία ανακοίνωση μετά την άλλη. Το καλύτερο ήταν αυτό, χωρίς να κάνουμε serial την οποιαδήποτε κίνηση. Πάντως είναι δεδομένο ότι η επόμενη μεταγραφή του Ηρακλή 99%, κοίταξε τώρα, αυτό το 99% θα φοβόμαστε να το λέμε. Καταλαβαίνετε οι περισσότεροι γιατί. Ναι, μάνα μου. Ναι, γι' αυτό το είπα. Γι' αυτό το είπα. Σε αντίθεση με άλλα 99% που έχουν υποθεί για το ποδόσφαιρο, αυτό το 99% που λέω έχει να κάνει με το μπάσκετ. 99% λοιπόν και βάσει των λεγόμενων του ίδιου του προπονητή, του Γιάννη Καστρίτη, η επόμενη μεταγραφική κίνηση θα είναι ψηλός. Ένας ψηλός που θα πλαισιώσει τα υπόλοιπα ψηλά παλικάρια, τον Ντέιβις, τον Καβαδά, τον Κακαρούδη αν θέλετε, στην ομάδα. Δεν ξέρω αν θα μπει στη διαδικασία ο coach να αναζητήσει και ένα τριάρι για να έχει και εκεί περισσότερες λύσεις, αλλά ψηλό θα πάρει σχεδόν, θα πάρει σίγουρα ψηλό και περιμένουμε τις εξελίξεις. Για το βόλεϊ περιμένουμε επίσης κάποιες κινήσεις, χθες τα λέγαμε και με τον άμεσο συνεργάτη του Γιάννη Ορφανού, τον κύριο Δημοσθένη Τούμπο, κινήσεις πάγκου κατά κάποιο τρόπο, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, την έκφραση, για να έχει και βάθος η ομάδα, πέρα από τα παιδιά που ανέβηκαν, από την εφηβική ομάδα, τους ακούσατε εδώ και σήμερα θα έχουμε έναν ακόμα αθλητή, από τους εφήβους όπως είναι ο Παναγιώτης Βαρβεσιώτης, ο Κωνσταντίνος ο Καλαϊτζίδης, ακραίος και λίμπερο αντίστοιχα, ο Θανάσης ο Κεσεσίδης στη θέση του κεντρικού. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν μία-δύο πινελιές για να ολοκληρωθεί το ρόστερ με παίχτες που θα μπορούν να έρχονται από τον πάγκο να δίνουν βοήθειες. Την καλησπέρα στο γιατρό, στο φίλο τον Νίκο. Ανατρίχιασα, Γιώργα, ρε, με το σποτάκι. Άμα ανατρίχιασα θα το ξαναβάλουμε, γιατρέ μου. Μητσάρα μετά, στο 8 παρά όταν θα βγούμε από το διάλειμμα. Θα το ξαναβάλουμε. Την καλησπέρα μου και στον φίλο τον Γιώργο που μας ακούει και αυτός πιστά από το από το Λίντς, καλά θυμάμαι Γιώργο, Αυστρία σίγουρα, νομίζω εκεί Λίντς, Λίντσερ, κάπως έτσι. Θα ενημερωθείτε και για το φιλικό το πρώτο δείγμα με το Ανατόλια. Την Παρασκευή ο Ηρακλής θα αναχωρήσει για το Μέτσοβο για τριήμερο προετοιμασίας που θα περιλαμβάνει και δύο φιλικά με τον Ολυμπιακό, 30 Αυγούστου και 1 Σεπτεμβρίου. Δυνατά φιλικά. Ο Ολυμπιακός που έχει δύο ομάδες, μία να παίξει στην Α2, μία να παίξει στην Ευρωλίγκα, έτσι πως τα κάνανε εκεί. Τέλος πάντων, δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Ξαναβάλτο, λέει ο Νίκος. Άσε με Ingram και Κακιούς, ήμουν μέσα με Μούμογλου ο πατέρας μου. Μεγάλες στιγμές του μπασκετικού Ηρακλή, Νικόλα, όπως και να έχει, αυτό δεν αλλάζει και μακάρι στο μέλλον να μπορέσουμε να ζήσουμε και άλλες τέτοιες. Στο διάλειμμα, μητσάρα μου, τώρα μου ήρθανε και δύο ηχητικά να μπορέσουμε να τα ακούσουμε. Προφανώς είναι δήλωση του Γιάννη Καστρίτη από το πρώτο έτσι τεστάκι με την ομάδα του Ανατόλια. Και ό,τι άλλο υπάρχει στο ρεπορτάζ του μπασκετικού Ηρακλείου, που η αλήθεια είναι όλο το καλοκαίρι μας κράτησε, μας κρατά, όπως και του βολεϊκού Ηρακλή, σε εγρήγορση, σε μια καθημερινότητα που έχει θετικές εξελίξεις, που έχει θετικές ειδήσεις. Φανταστείτε, δεν μπορώ να το σκεφτώ καν,
να μην είχε ανέβει το μπάσκετ και να είχαμε την κατάσταση που έχουμε στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ στην Α2. Δηλαδή, εντάξει, θα παίζαμε μουσική νομίζω. Ή θα παίζαμε συνθήματα ή θα... Δεν ξέρω εγώ τι θα. Λοιπόν, έσκασε μύδι και το δελτίο τύπου. Το πρώτο τεστ για τη νέα χρονιά πέρασε με επιτυχία ο Ηρακλής κόντρα στο Ανατόλια. Η επιτυχία έγκυται στην προσαρμογή που επέδειξαν οι παίκτες του Γιάννη Καστρίτη, στις απαιτήσεις ενός πρώτου φιλικού μετά από σειρά κοπιαστικών προπονήσεων, αλλά και στη βελτίωση που σημειώθηκε στην τακτική. Αγωνίστηκαν για την ομάδα μας οι Σμιθ, Σούλερ, Χάνλαν, Ντέιβις, ο Κεραίαφορ, Κακαρούδης, Μανολόπουλος, Τσούκας, Φίλιος, Πετανίδης, Νότης, Γεωργάκης. Δεν έπαιξαν οι Καβαδάς, Ζάρας, οι οποίοι ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα, και οι Καλαϊτζίδης, Γεωργαλάς, Παπαθεοδόρου. Η ομάδα του Ανατόλια ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστική σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και έπαιξε με τους Ασημακόπουλο, Γαλανίδη, Μπρόζο, Τόζιο, Καραγιανίδη, Γκάτζια, Ξενιτίδη, Αμπατζά, Παπαδόπουλο, Πιλκούδη, Μουρατίδη, Κάτανο. Ενώ δεν αγωνίστηκε ο Καραποστόλου, διαιτητές Πουρσανίδης, Τσιτσιμάλης και Θεόδωρος. Και μετά το διάλειμμα, επαναλαμβάνω, θα έχουμε και ηχητική ενημέρωση, μπασκετική, επ' αυτού. Όποτε και να γίνει πάντως η Γενική Συνέλευση στο ποδόσφαιρο, εύχομαι να έρθουν όλοι όσοι ήταν λαλίστατοι μέσα στο καλοκαίρι και να μας πούν πρώτον το γιατί ήταν λαλίστατοι μέσα στο καλοκαίρι, λέγοντας για οριστικές λύσεις ή οτιδήποτε άλλο, για deal κτλ. Και δεύτερον να μας πούν αν έχουν την διάθεση, την τσίπα, δεν ξέρω πώς να το πω, να ξανασχοληθούμε με το ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Επίσης, όσοι είτε ασχολήθηκαν όλο το καλοκαίρι, είτε θα ασχοληθούν από εδώ και πέρα, ή θα συνεχίζουν, συγγνώμη, να ασχολούνται με τον Ηρακλή, δεν ξέρω αν έχουν την ευτυχία και τη διάθεση να ζητήσουν μια συγγνώμη για όλο αυτό που υπέστη ο κόσμος του Ηρακλή, και μιλάω για όλους ανεξαρτήτως, όχι μόνο για τον Παπαδόπουλο, για όλους και για την οικογένεια του Ηρακλή. Γιατί οι ευθύνες είναι σε πολλούς που ασχολήθηκαν αυτό το τρίμηνο τετράμηνο. Έχω γίνει κουραστικός να λέω και να θυμίζω ότι το πρωτάθλημα τελείωσε τέλη Απριλίου. Και δεν κατάφερε ολόκληρη η οικογένεια του Ηρακλή με τους θεσμούς, με τους φορείς, με τους παράγοντες, με τους μη παράγοντες, με όσους τέλος πάντων είχαν τη διάθεση να ασχοληθούν, εγκληματώντας χρονικά, περιμένοντας 3 μήνες τουλάχιστον τον Τόμ Παπαδόπουλο, έγκλημα μεγάλο, και άντε ο Τόμ Παπαδόπουλος φταίει σε αυτά που φταίει και ξέρουμε ότι είναι μεγάλος υπαίτιος της ποδοσφαιρικής καταστροφής του Ηρακλή, αλλά δεν φταίνε και αυτοί που τον περίμεναν 3 μήνες. Ή όσοι τον πίστεψαν, ή όσοι τον εμπιστεύτηκαν, ή όσοι, τέλος πάντων, δεν μπορούσαν παράλληλα να βρουν μια ουσιαστική λύση. Και το χειρότερο είναι ότι όλο αυτό το καλοκαίρι συνοδεύτηκε με δηλώσεις. Συνοδεύτηκε με το να μεταφέρουν δεξιά και αριστερά τις κινήσεις τους. Δεν μιλάω για όλους. Μην τους τσουβαλιάζουμε. Υπάρχουν και κάποιοι που ήταν off the record. Αλλά οι on the record έσπασαν για τα καλά τα νεύρα του κόσμου. Γιατί όταν περιμένεις κάτι αγωνιωδώς και το μόνο που έχεις μπροστά σου είναι μία δήλωση, μία τοποθέτηση, μία υπόσχεση, μία δέσμευση, μία ουτοπία ουσιαστικά, γιατί ζούσαμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι μέσα σε μία ουτοπία. Δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει τίποτα και εμείς περιμέναμε. Εμείς εδώ ως εκπομπή, βέβαια, το καλάθι μας ήταν σαν του Τζέρι, από το Τόμ και Τζέρι. Τέτοιο. Ο Τζέρι τι καλαθάκι να έχει, μικρό. Τόσο ήταν. Πάμε, Μιτσάρα μου, σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Τι είπα, Τόμ και Τζέρι, ε. Ναι.
Σε λίγο επανερχόμαστε. Το mail μας, παρεαπάνταμε την Data Labs, το κέντρο διαβίου μάθησης. 2310-222-962, και Εθνικής Αμήνης 14α. Αυτό είναι ανοιχτό. Α, οκ, okay, γιατί με ακούω διαφορετικά. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Προχωράμε. Συνεχίζουμε με την ανδρική ομάδα βόλεϊ του Ηρακλή. Τις προηγούμενες μέρες ακούσατε εδώ στην εκπομπή να φιλοξενούμε τον Παναγιώτη τον Παρβεσιώτη, τον Κωνσταντίνο τον Καλαϊτζίδη. Ήρθε η ώρα να πάμε λίγο και πιο πάνω και σε μπόι και στη θέση του κεντρικού. Πάμε για πρώτο χρόνο και να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Θανάση τον Κεσεσίδη, ο οποίος και αυτός προωθείται στην μεγάλη ομάδα, στην αντρική ομάδα. Θανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα. Είσαι καλά, όλα καλά? Μια χαρά. Τελείωσε η προπόνηση? Μόλις, ναι. Πώς νιώθεις ως άντρας πλέον? Σίγουρα είναι κάτι, ένα πολύ όμορφο συνέστημα. Είναι μια μετάβαση από το εφηβικό στο αντρικό. Θέλει μια ιδιαίτερη σοβαρότητα και θα παλέψουμε για το καλύτερο. Για σένα νομίζω είναι πάρα πολύ θετικό, το συζητούσα και με τα άλλα παιδιά, ότι έχετε κάνει και τα προηγούμενα χρόνια μια ωραία οικογένεια, γνωρίζετε μεταξύ σας, έχετε κατακτήσει τίτλους με την εφηβική ομάδα του Ηρακλή, οπότε είναι εύκολη η προσαρμογή, σας ξέρει και πολύ καλά και ο Γιάννης Ορφανός και εσείς τον γνωρίζετε, άρα δεν θα έχετε θέμα. Ναι, σίγουρα, και το κλίμα ήδη, εφόσον αυξήθηκαν και οι παρουσίες μικρών στο αντρικό τμήμα πλέον, είναι και δεν υπάρχει μεγάλη απόκληση ηλικίας μεταξύ των παιχτών. Mm-hmm. Είναι κάτι θετικό για την ομάδα, έχουμε πολύ καλό κλίμα και όλα αυτά συμβάλλουν στο μέγιστο, πιστεύω. Το ρώτησα και στα άλλα δύο παιδιά, θα το ρωτήσω και σε σένα, πόσο δύσκολο είναι να συνδυάσεις πρωταθλητισμό στην εφηβική ομάδα? Έχεις ένα χρόνο ως έφηβος ακόμα τουλάχιστον, ε? Δύο, ναι. Έχεις άλλα δύο. Και να συνδυάσει και την παρουσία σου και στις αποστολές, γιατί πλέον τα δεδομένα αλλάζουν, έτσι, Α1, ταξίδια, μεγάλα παιχνίδια, διαφορετικοί ρυθμοί προπόνησης. Σίγουρα θα είναι ένα στοίχημα και για σένα προσωπικό αυτό να τα καταφέρεις. Είναι σίγουρα πολύ δύσκολο, αλλά είναι αυτό που κάνουμε, αυτό που αγαπάμε, οπότε υπάρχει θέληση και με θέληση όλα γίνονται. Πόσο τσιμπιέστε μεταξύ σας που ζείτε ένα όνειρο να είστε κομμάτι της αντρικής ομάδας βόλεϊ του Ηρακλή, που έχει 15 τίτλους, που έχει τελικούς Champions League, που έχει Final Four, που έχει αυτόν τον κόσμο, που έχει όλη αυτή την ιστορία. Πόσο τσιμπιέστε? Τσιμπιόμαστε, αλλά και λίγο, γιατί ξέρουμε ότι λίγο, όχι πολύ, είναι πολύ καλό, αλλά έχει και μεγάλες απαιτήσεις αυτός ο σύλλογος, και λόγω ιστορίας και λόγω ονόματος. Έχει ενδιαφέρον η απάντησή σου και είναι ωραία, γιατί ξέρεις, δεν θέλει πολύ να πεις ότι τσιμπιέμαι πολύ και μένω εκεί, μένω στάσιμος, ενώ σ' ακούω προσγειωμένο και αυτό είναι πολύ θετικό, γιατί χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά για να μπορέσεις να καθιερωθείς σε μια τόσο πολύ μεγάλη ομάδα. Τι έχεις εισπράξει, Θανάση, σε αυτές τις προπονήσεις? Αν και από ό,τι καταλαβαίνω προς το παρόν τρέξιμο έχετε κάνει, μπήκατε γήπεδο ακόμα? Σίγουρα τρέξιμο. Πολύ τρέξιμο, ε. Το έχουμε γευτεί καλά αυτό το κομμάτι. Μπάλα πιάσατε? Σήμερα πιάσαμε πρώτη φορά μπάλα. Εντάξει, πάλι καλά, πάλι καλά. Ναι. Δευτέρα, Τρίτη ήταν γύρω-γύρω όλοι. Και τι έχεις εισπράξει και από τους νέους σου συμπαίκτες και τους πιο μεγάλους σε ηλικία? Γνωριμίες και εμπειρίες, πιστεύω, συμβουλές. Είναι διαφορετικό πράγμα να είσαι στην ίδια ομάδα με μεγαλύτερους σου. Θα σου ασκούν και περισσότερη πίεση, θα έχουν περισσότερες απαιτήσεις από σένα. Δεν καμία σχέση με το φυσικό, δηλαδή. Θα σε πάρουν μαζί σου εκεί ο Πεντίδης μαζί με τον Αλέξανδρο τον Χίρα και θα σε έχουν το δικό τους παιδί, γιατί είσαι στην ομάδα, σε εισαγωγικά, των κεντρικών, μια θέση που την αγαπάς, που την ξέρεις πάρα πολύ καλά, που πέρυσι έδωσες όλο σου το είναι στην εφηβική ομάδα, για την οποία φαντάζομαι, Θανάση, ότι δεν αλλάζουν οι στόχοι, έτσι, και φέτος θέλετε να, σίγουρα, να πρωταγωνιστήσετε. Ίδιοι στόχοι όπως κάθε χρονιά. Το έχουμε? Θα δείξει. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Είναι νωρίς, ε. Είναι νωρίς. Ναι. Αν ήταν και ο
Και ο άλλος πολύ καλός φίλος, ο Δημήτρης, και δεν μας τον έπαιρνε η Αμερική, νομίζω ότι θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Ο λόγος φυσικά για το Μούχλια. Ναι. Με τον οποίο είχατε ξεκινήσει μαζί από τον Εύρο, ή κάνω λάθος? Ναι. Πριν. Εγώ, βασικά ο Δημήτρης έπαιζε από πολύ μικρός βόλεϊ. Εγώ ξεκίνησα στο γυμνάσιο και ξεκινήσαμε μαζί μια πορεία. Και φτάσατε εδώ που μετά φτάσατε. Στον Εθνικό, ναι, στον Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Παίξαμε και μαζί μια χρονιά Α1. Μετά ήρθαμε στη Θεσσαλονίκη και οι δύο μαζί. Και τώρα έφυγε. Και τώρα εύχομαι ότι καλύτερο φυσικά στο Δημήτρη στη Χαβάη, και σε σένα να μπορέσεις να αυξήσεις τις παραστάσεις σου με τους άντρες, και φυσικά τίτλους και πρωταθλήματα με την εφηβική ομάδα. Μιας και το αναφέρεις, γιατί είναι λίγο αυτό, όχι παρεξηγήσιμο, αλλά με την ηλικία. Εσύ είπες ξεκίνησα μεγάλος και είπες γυμνάσιο. Ναι, ναι. Θεωρείσαι μεγάλος το να ξεκινήσεις βόλεϊ στο γυμνάσιο, και πώς τα καταφέρνεις σε αυτή την ηλικία να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο, έτσι? Γιατί υπάρχουν παιδιά που μπαίνουν μέσα από 6 χρονών και δεν έχουν καταφέρει να μπουν σε διαδικασία τίτλων με παιδες, εφήβους κτλ. Εσύ όμως, παρά το ότι το άργησες, έχεις φτάσει σε ένα καλό επίπεδο και με παραστάσεις από την εθνική, έτσι? Είσαι και κομμάτι της εθνικής σε αυτές τις ηλικίες. Αντικειμενικά είναι πολύ δύσκολο να ξεκινήσεις να ασχολείσαι με ένα άθλημα σε τέτοια ηλικία. Εγώ σήμερα ξεκίνησα 15 ετών. Mm-hmm. Είναι πολύ δύσκολο, διότι ήδη έχεις αρχίσει να το σώμα σου λίγο να... Θεωρείσαι μεγάλος για να μπεις. Ναι. Απλά εγώ έπαιζα μπάσκετ μέχρι τότε. Ναι. Έπαιζα μπάσκετ από τον νηπιαγωγείο μέχρι την τρίτη γυμνασίου. Και πώς έκλεψε το βολέι? Πήγα μία χρονιά, δοκιμάστηκα. Είδα ότι στην αρχή δεν ήθελα καν να πηγαίνω προπόνηση με το βόλεϊ. Τη συνέχεια το γράψα. Τώρα θέλεις? Ναι. Τώρα θέλεις, έτσι. Έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Νομίζω είναι και το ύψος που σε... και ο σωματότυπος τέτοιος που σε βοηθάει και σε αυτή την θέση που σου ταιριάζει του κεντρικού. Θανάση, σου εύχομαι ολόψυχα υγεία πάνω απ' όλα, καλή δύναμη. Να το απολαύσετε όλοι μαζί εκεί οι πιτσιρικάδες, και μακάρι μέσα στη χρονιά να μπορέσουμε να σας δούμε, να πάρετε και χρόνο συμμετοχής, να βοηθήσετε την ομάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από ένα ακόμα νεαρό παιδί που προωθείται από την εφηβική ομάδα, ο Θανάσης Κεσασίδης, που πέρυσι πρωταγωνίστησε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και ήταν εξαιρετικό στη θέση του κεντρικού. Το συζητούσαμε και χθες με τον κύριο Δημοσθένη Τούμπο, τον άμεσο συνεργάτη του Γιάννη Ορφανού, ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλη ομάδα στην Ελλάδα στο βόλεϊ που να βγάζει δικά της παιδιά σε τόσο μεγάλο βαθμό. Και όχι να λέμε μόνο να βγάζει δικά της παιδιά, γιατί και ο Παναθηναϊκός έχει τον Ανδρεόπουλο και τον Ράπτη. Τον Ράπτη βέβαια δεν τον πήρε πέρυσι από την Πάτρα. Αλλά κάθε χρόνο να μπορεί να προωθεί ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Εδώ έχουμε ήδη τρεις. Έχουμε τον Βαρβεσιώτη, έχουμε τον Καλατζίδη, έχουμε τον Κεσεσίδη, που θα είναι αποστολές, θα προπονούνται κάθε μέρα με την ανδρική ομάδα. Θα είναι 12, 14, ανάλογα τις ανάγκες του κάθε αγώνα. Και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Νωρίτερα νομίζω, Δημήτρη, μου είπες ότι πήρε ένας φίλος, νόμιζε θα βγάζαμε γραμμές, είχαμε τη συνέντευξη προγραμματισμένη. Αν τώρα κάποιος έχει την ευγενή καλοσύνη και θέλει ήρεμα, όνοφα και ωραία να μας πει μια καλησπέρα, έχουμε 10 λεπτά και μπορεί να το κάνει. 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια, 6, 9, 45, 2, 87 και 3 οχτάρια. Δεν ξέρω γιατί νιώθω άβολα εδώ στα δεξιά. Μετά από χρόνια έχω πάει σε αυτό το μικρόφωνο. Μ' ακούω σαν πηγάδι. Έτσι ακούγεται από αυτό, έτσι, ε? Καλά είμαι εγώ στο άλλο. Τι να κάνω, έξωση. Μας κάναν έξωση. Θα πάρουμε την εκδίκησή μας. Ξαναλέω, 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια, 6, 9, 45, 2, 87 και 3 οχτάρια. Όποιος θέλει, για λίγο ακόμα, έτσι παρείτσα, μέχρι το τέλος της εκπομπής, αφού ακούσαμε και τον Θανάση Κεσεσίδη, τον κεντρικό του Ηρακλή. Επαναλαμβάνω, στο βόλιο περιμένουμε κάποιες συμπληρωματικές κινήσεις για ενίσχυση του πάγκου, για να υπάρχει βάθος στην ομάδα, ώστε να μην πονοκεφαλιάζει ο Γιάννης Ορφανός. Αν κάποιο από τα βασικά του στελέχη για χύψη λόγους, χτυπάω ξύλο, δεν θα μπορέσει να δώσει το παρόν σε κάποιο παιχνίδι, ή κατά τη διάρκεια του αγώνα είναι ντεφορμέ κτλ., να μπορεί να τον
ρίξει στη μάχη μιας αναμέτρησης. Έχουμε φίλο. Για πάμε. Παρακαλώ, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Τι κάνεις? Καλά εσύ, όσο μπορούμε όλοι βέβαια. Ναι, ναι. Ναι. Δεν μπορούμε βέβαια και πολύ, αλλά τι να κάνουμε. Πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Δραγόπουλο και στα παιδιά του Βόλια για τις προσπάθειες που κάνουν, που δυστυχώς δεν βρίσκει μιλητές του ποδοσφαίρου. Εκεί πέρα είναι μια μαύρη κατάσταση που εμένα τουλάχιστον αν θέλεις πιο πολύ δάσκεπτό μου είναι, πιστεύω ότι έχει βάθρο του επίτηδες. Δεν μπορεί όλα αυτά τα χρόνια τέτοια αυτοκαταστροφική συμπεριφορά. Ή μιλάμε για τη μεγίστη ικανότητα ή υπάρχουν κάποια σχέδια από πίσω. Τώρα είναι ντροπή να καθόμαστε και να σκεφτούμε και να μην γίνει ακόμα ένα αφημία από δέλτα εθνική κατηγορία. Γιατί εμείς αφιλούμε όπως είναι κανονικά που είναι δέλτα. Και να κάθονται και να το συζητάνε. Έχει διαλυθεί ακόμα και κάποια 19, έφυγαν τα καλύτερα. Όταν δεν υπάρχουν λεφτά, όταν δεν υπάρχει οργάνωση, όταν δεν υπάρχει σοβαρότητα, αυτά είναι τα αποτελέσματα. Και κάποια άλλη κάναν διακοπές στη νησιά. Ορίστε, και το και ο σκύλος... σκυλάκι μου συμφωνεί. Λοιπόν, συμφωνεί μαζί μου. Κάναν διακοπές στα νησιά, σαν να μην συμβαίνει τίποτα και πώς ήταν στο Facebook, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή, πού να το... αυτό το πράγμα... Και θέλω να μας πούνε ότι ήταν καλή η επιχείρηση στο Θεοδωρίδη. Ας μην ξεχνάμε ότι τότε δεν υπήρχε η φορολογική έλεγχη για όλο αυτό το κλίμα. Καλά, μην πάμε τώρα τόσο πίσω. Τώρα τι γίνεται. Τώρα τι γίνεται, δεν βλέπω να γίνεται τίποτα, γιατί δεν βλέπω κανείς ότι την κοινωνία του Ηρακλείου, αυτούς που έχουν ισχύ και πυγμή και όνομα και όπως σας πες το, να μπει μπροστά. Πρέπει να μπουν πέντε άνθρωποι με κύσμη, δυναμική, μπροστά. Ο κ. Χαράγλου, πού είναι πια μετά τις εκλογές, πού εξαφανίστηκε? Κοίταξε. Και όχι μόνο αυτό. Δεν το προσωποποιώ. Πόσο έχει, έχει δύο μήνες που... Έχει δύο μήνες περίπου που είναι εκλογές. Σχεδόν, λίγο. Εντάξει, οι άλλοι τέσσερα χρόνια δεσμευόντουσαν και δεν κάναν τίποτα. Περίμενε, να δούμε. Θα κρυθούν όλοι, έτσι. Όλοι θα κρυθούν. Κρύθηκε τελείως, έφυγε τελείως το προσκήνιο. Όλοι θα κρυθούν. Έχει πάρα πολύ. Δεν βλέπω να γίνεται τίποτα και κυρίως δεν γίνεται φίλο. Έχουν κάνει τον κόσμο να εδιάζει και να απομακρυνθεί τόσο πολύ και πιστεύω ότι αυτό θέλουν να πετύχουν και το πετύχανε. Το επόμενο βήμα είναι για την περιουσία του συλλόγου, αυτό φοβάμαι. Υπάρχει ένα δικαστήριο, αν θυμάμαι καλά, τον Οκτώβριο, ακόμα ένα σοβαρό δικαστήριο όσον αφορά αυτό που είπες για την περιουσία. Θα το δούμε. Μακάρι να σε καλά. Να μην απολυστεί και αυτό. Να σε καλό κουράγιο σε όλους. Σε ευχαριστώ, να σε καλά. Σε ευχαριστώ που κάλεσες. Το σκυλί τα έλεγε όλα από πίσω. Παρακαλώ, καλησπέρα. Θέλω να ακουστεί κάτι να πω. Ό,τι θέλεις. Επειδή πλέον αυτό το σωματείο το έχουν κυνηγήσει η ΕΠΟ και πολιτικά το κυνηγήσαν και η ΕΠΟ, θα φανεί στη διάρκεια ποιοι ήταν οι στόχοι τους. Γιατί οι υποβιβασμοί δεν ήταν υποβιβασμοί. Οι υποβιβασμοί ήταν η ομάδα δεν έπεσε βαθμολογικά ποτέ. Και οι υπόλοιπες ομάδες ήταν σε άθλια οικονομική κατάσταση, αλλά δεν είχαν αυτή την αντιμετώπιση. Κυνηγούσαν τον Ηρακλή και τον κυνηγούσαν για παραδειγματισμό. Τώρα που λέτε εσείς να βγουν πέντε μπροστάριδες, κανένας δεν τολμάει να βγει, γιατί ξέρει στο υποσυνείδητό του ότι το έχουν στόχο αυτό το σωματείο. Και γι' αυτό πολλοί δίνανε λεφτά από πίσω και δεν θέλουν να φαίνονται. Για να μην μπλεχτούνε. Ναι. Εγώ θα πω μία λύση, ίσως φανεί χαζή, αλλά ξέρεις από τη σπή θα γίνεται η καταστροφή, η φωτιά. Ο Ηρακλής, επειδή ταιριάζει το όνομα και ταιριάζει σε πολλά πράγματα στο πλασάρισμα και επειδή τον έχουν κάνει πάρα πολλά και έχει πάρα πολύ κόσμο, μπορεί να κάνει κάποιο κόμμα και να βγάλει κάποιο πρωθυπουργό και να δούμε και αυτά τα κόμματα... Θα αλλάξουν αφημί, γιατί και αυτοί έχουν χρέη. Και το Πασόκ έχει χρέη. Το Πασόκ δεν λέγεται Πασόκ, γι' αυτό το λόγο. Ό,τι συμμορία είναι, δεν ξέρω. Κινάλ λέγεται πλέον. Ό,τι λέγονται. Λοιπόν. Και να τους ψάξουν από τότε όλους, και αυτούς, και τη Νέα Δημοκρατία, αλλά πρέπει να κάνει κάποιο κόμμα, γιατί δεν βλέπω στον ορίζοντα τίποτα. Θα εξακολουθούν να τον κυνηγάνε, γιατί η Ελλάδα, άμα δει στην Ελλάδα, δουν αδύναμο, τον τζαλακώνουν και κάνουν εκβιασμούς. Μπορούν να κάνουν κόμμα, έχει παιδιά που είναι δίκαια και
και μπορούν να βγουν μπροστά μοντέρνοι άνθρωποι, και θα ξεκινήσει όποιος κάνει κόμμα του Ηρακλή να καθαρίσει τους κόπρους του Αυγία, θα ξεκινήσει με 400.000 ψήφους. Και άμα είναι καλό στο πλασάρισμα θα γίνει πρωθυπουργός. Και να μην φαίνεται ουτοπία αυτό που λέω, γιατί κανένας πρωθυπουργός, εδώ άλλο στην Ουκρανία ήταν ηθοποιός και έγινε πρωθυπουργός, εδώ έγινε ο Τραμπ. Μπορεί να κάνει πάρα πολλά. Λοιπόν, ο Ηρακλής μόνο από εκεί θα σωθούν. Είδε άλλος, θα του φάνε και τις περιουσίες, θα τα κάνουν όλα. Έχουν τρομοκρατήσει και τον κόσμο που διοικεί του Ηρακλή και τον κόσμο τους φιλάθλους. Και αυτούς που λέτε ότι σκέφτονται να κάνουν κάτι, αλλά δεν το κάνουν για τους λόγους που είπατε, έτσι. Φυσικά δεν κάνουν, αφού πηγαίνανε, εσύ τα ζεις. Εμείς ερχόμαστε στο γήπεδο. Ναι. Πηγαίνανε οι άνθρωποι και δίνανε κρυφά τα λεφτά και δεν θέλανε να φαίνονται. Ναι, υπήρξαν ειδικά στην Γάμα Εθνική, πρόπερση δηλαδή, τη χρονιά ακριβώς, της Ανόδου. Ανώνυμες πολλοί ανώνυμοι δώσαν λεφτά. Ναι. Ναι. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα, μα ξέρει κάποιος από ψυχολογία, αυτός ήταν ο λόγος που δεν έβγαινε μπροστά κάποιος να πει, ξέρεις, εγώ δίνω στο σωματείο αυτά για να πληρωθούν οι ποδοσφαιριστές ή τα έξοδα. Και για λόγους της εφορίας και για λόγους επειδή το έχουν βάλει το σωματείο αυτό στο στόχαστρο. Τώρα, στη συνέχεια, άμα τα καταφέρει αυτά, μιλάω σοβαρά, δεν λέω, δεν κάνω πλάκα. Άμα τα καταφέρει, θα βγούνε μετά στη διάρκεια οι βρωμιάριδες, γιατί θα κελαϊδίσουν οι μπροστινοί. Θα κελαϊδίσουν όταν θα δυναμώσει αυτό το σωματείο. Και έχει άτομα που μπορούν να βγούνε πρωθυπουργοί, δεν λέω για βουλευτές, που θα δώσουν και όραμα και πνοή στο ελληνικό κράτος. Θα ξεκινήσει όποιος ξεκινήσει με 400.000 ψήφους. Γιατί κανένας από τους πολιτικούς δεν μίλησε για τις αδικίες που γίνανε εις βάρος του Ηρακλή και όλα τα ρίχνουν στον κόσμο. Θες να σου πω εγώ κάποιες αδικίες? Το 11, ρε φίλε, να πούμε. Καλά. Άσε να τα πω, να τα ακούσουν. Ψάχναν να βρουν αφορμή για να υποβάλουν. Τα έχουμε την πει, ομάδα. Ξέρεις πόσες φορές. Άλλο είναι, κοίταξε, μπορεί να λέμε το ίδιο πράγμα. Άλλο είναι το. Εγώ ξέρω πολύ καλά από πλασάρισμα και από μάρκετινγκ. Άλλο είναι να το πει κάποιος. Πες μου, για να πάω και σε έναν ακόμα, γιατί θα κλείσουμε. Ναι. Το 11 ψάχναν να βρουν αφορμή για να τον υποβιβάσουν και βρήκανε, που έπρεπε να το μηνύσουν. Μετέπειτα τον υποβιβάσανε με τον. Που αλλάξανε τους δικαστές, γιατί δεν μπορούσαν να τον υποβιβάσουν, και τώρα χρησιμοποίησαν τον Βασιλιάδη την τελευταία στιγμή για να υποβιβάσουν τον Ηρακλή. Δηλαδή αυτοί οι υποβιβασμοί δεν έχουν γίνει σε κανένα μέρος του κόσμου. Άρα πρέπει, δεν πολεμιούνται αυτοί αλλιώς. Οι άνθρωποι δεν βγαίνουν μπροστά πλέον στον Ηρακλή. Πρέπει να γίνει ένα κόμμα, να λέγεται Ηρακλής, που ταιριάζει και πολιτικά και αθλητικά και είναι γνωστό παγκοσμίως αυτό το όνομα, που θα έχει Ηρακλής κόμμα δικαιοσύνης, πώς θα το ονομάσουνε, θέλει επεξεργασία, να βγάλουν ένα παιδί που να έχει ευχέρεια λόγο να είναι τίμιος και φανίσιμος, και θα πάρει την πρωθυπουργία. Άκου τι σου λέω. Την πρώτη φορά μπορεί να μην την πάρει, τη δεύτερη θα την πάρει. Έχει πολλά συστήματα εναντίον τους. Ας πληρώσουν αυτοί τις εφορίες που έχουν το Κινάλ. Κινάλ λέγεται αυτή. Αυτοί που μας υποβάσαν το 11, που είχε το Γερουλάνο και έκανε πως δεν καταλαβαίνει. Το θυμάσαι? Ναι. Ήταν όλοι μαζί τότε. Ήταν όλοι παρέα αυτοί. Ναι. Που έβλεπε τις αδικίες και έκανε τον Αμερικάνο. Αυτοί εδώ πέρα είναι τακτοποιημένοι. Τώρα που βγήκε η Νέα Δημοκρατία και η Ζωή. Οι περισσότεροι δεν έχουν εκλεγεί ούτε ο Κοντονής, ούτε ο Βασιλιάδης, ούτε. Τη ζημιά την κάνανε, ρε. Την κάνανε. Τη ζημιά την έκανε ο Βασιλιάδης που δεν είχε εκλεγεί. Το ήξερε ο Βασιλιάδης. Να σε πω κάτι, να ξέρω, δεν έχει ανάγκη οικονομική. Το βάλαν για να κάνει κάποιες διαδικασίες και τα κατάφερε μια Πρέπει να σας καληνυχτήσω για να πάω σε ένα τελευταίο φίλο. Αυτό θα πω. Τον πήρανε τηλέφωνο πάρα πολύ και τον είπανε μην περάσει αυτό το νομοσχέδιο. Και από την Κρήτη τον πήραν άνθρωποι. Τους αγνώρισε όλους, τους υποτίμησε όλους. Και τώρα δεν θα πάρουν και τα λεφτά. Αλλά κατάφερε να τον υποβιβάσει τον Ηρακλή. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Και αλλάξαν και τους δικαστές, έτσι, για να υποβιβάσουν τη γριά που λένε. Το ξέρω, λοιπόν, το ξέρω. Αυτό το δίνω σαν ιδέα να το επεξεργαστείς. Εγώ άμα θέλεις, επειδή ξέρω από μάρκετινγκ και από χορηγής, είμαι καθηγητής αυτά. Μπορώ να έρθω από μπροστά, να έρθω από κοντά σου, δεν θέλω φράγκο, αφιλοκερδός. Να έρθω, να σου πω πώς μπορεί να γίνει, μπορεί να σου φαίνεται απίθανο, αλλά όλα γίνονται σε αυτή τη χώρα. Σας ευχαριστώ, πρέπει να πάω σε ένα φίλο για να κλείσω. Να είστε καλά. Και. Καλό βράδυ. Παρακαλώ, τελευταίος. Ο τελευταίος και τυχερός. Ω, βρε καλό στα νιάτα. τι έγινε ρε Τσιροπούλη, πού είσαι εσύ? Όλα καλά και άγια, μέσα ρούφανο. Μες τα ρούχα σου. Εκείνο που... Αυτά που λένε όλοι τώρα για προσεγγιστή και θεζά, εντάξει, θα είναι παραμύθια. Εκείνο που
που με στεναχωρεί είναι αυτό που λες τόσες μέρες, ότι είμαστε κόμματα και ότι είμαστε διαλυμένοι. Δεν είπα τη λέξη κόμματα, είπα στρατόπεδα. Μη με μπλέκεις με την πολιτική. Εγώ στρατόπεδα είπα, δεν είπα κόμματα. Συγγνώμη. Γιατί μισό λεπτό δεν το έχεις καταλάβει, πρέπει να σου το πω εγώ στον αέρα. Το κατάλαβα, αλλά το φωνάζει. Και αυτό είναι, πρέπει να μας κάνει να ντρεπόμαστε λίγο πιο πολύ. Δηλαδή όλο το καλοκαίρι είδες εσύ μία συσπειρωμένη γροθιά που να πει θα κάνουμε αυτό. Γι' αυτό είμαστε εδώ που είμαστε, αλλά πρέπει. Έχεις δίκιο. Δεν το είδες. Δεν το είδα. Από τέλη Απριλίου έχουμε φτάσει 28 Αυγούστου, παππού μου. Όσοι επιχειρήσανε να κάνουν κάτι έχουν αποτύχει όλοι. Τι να πούμε, ότι πετύχανε. Δεν γίνεται. Ναι, κοιτάμε, άλλο είναι. Άλλοι πολύ, άλλοι λίγο, έτσι. Άλλο είναι να είμαστε μια γροθιά όλοι. Κι άλλο να είμαστε εγώ ένα στρατόπεδο και άλλο στρατόπεδο, ο άλλος άλλο στρατόπεδο. Πάμε στα στρατόπεδα τώρα. Και το μεγαλύτερο έγκλημα που αποδείχθηκε ότι έγινε είναι ότι περιμένανε τρεις μήνες το Βόλο. Έγκλημα. Το μεγαλύτερο έγκλημα ήταν αυτό που από την ώρα που φάνηκε ότι ο Μιχαήλ Παπαδόπουλος είναι εξαρτημένος από κάποιους, από την οικογένειά του, και ότι δεν είναι απλό να το δώσει. Έπρεπε από τότε να ναι, αλλά στο ξαναλέω, δεν υπήρχε μία κοινή γραμμή. Υπήρχαν οι Ηρακλειδείς που θέλαν τον Παπαδόπουλο. Υπήρχαν οι Ηρακλειδείς που θέλαν Τρίγλια. Υπήρχαν άλλοι Ηρακλειδείς που θέλαν κάτι άλλο. Υπήρχαν άλλοι που θέλαν κάτι άλλο. Έτσι δουλειά δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Έτσι δουλειά δεν γίνεται, αλλά πάμε να διαλύσουμε το σύλλο του γκρεμού, αν δεν πω ότι είμαστε ήδη στα μισά του δρόμου, του γκρεμού, στα μισά του. Με σκοινιά γκρεμού είμαστε, παππού, προσπαθούμε να κρατηθούμε, να ξανανεύουμε πάνω. Α, μπράβο. Τι κάνεις, είσαι καλά? Καλά, δώσε και εσύ. Ωραία, ωραία. Καλά, μάζε καλά. Μάζε καλοκή, είμαστε ο Ραγής, μας πρέπει με τον Ραγής, γίνεται το πρωί μας το βράδυ. Φοβερό καλοκαίρι περάσαμε πάλι, εξαιρετικό. Εξαιρετικό καλοκαίρι. Πολύ ωραίο καλοκαίρι περάσαμε πάλι, τι να σε πω. Ναι, ναι. Μαζιλεύουν όλοι. Όλοι μαζιλεύουν για το καλοκαίρι που περάσαμε. Δηλαδή, όλοι με βλέπουν στον δρόμο και μου λένε: εσύ Γιώργο, πώς σε ζηλεύω με αυτά που περνάς κάθε μέρα. Και τους λέω: είδατε, είδατε. Πριτς, εγώ είμαι καλύτερος. Αυτό τους λέω. Τέλος πάντων, να είσαι καλά, παππού μου. Να είσαι καλά. Έγινε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Τέλεια χρόνια, ένα εκατομμύριο. Ένα εκατομμύριο. Τα χίλια είναι λίγα. Ένα εκατομμύριο. Ναι. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ στον παππού. Τον αγαπημένο μας εκεί στην Άωσα. Λοιπόν, κλείνουμε. Δίνουμε σκυτάλη σε ράδιο Μαρμίτα με Τάσο Τρέγια και Ζάχο Ντρούλινγκ. Αύριο, λόγω του αγώνα, δεν έχουμε εκπομπή. Την Παρασκευή υπάρχει προγραμματισμένη απουσία μας. Οπότε, πρώτα Θεός, την Δευτέρα θα τα πούμε, εύχομαι, με κάτι. Κάτι να πούμε, ρε παιδί μου, για τον ποδόσφαιρο. Κάτι. Κάτι, τέλος πάντων. Κάτι διαφορετικό και όχι αυτά τα μίζερα τα καθημερινά. Εδώ στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Να είστε καλά.